Το απόγευμα, κύριε Κουνιάκη, αλλά από ό,τι βλέπω τα θέματα πολλά και δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο. Θα, κύριε Σκαταρέση, θα δώσουμε το στίγμα και αν δεν έχουμε χρόνο θα μιλήσουμε. Αύριο έχει Δημοτικό Συμβούλιο, πρέπει να πω, και δεν θα μεταδοθεί η εκπομπή, γιατί το βγάζουμε ζωντανά. Θα ήθελα λίγο όμως να τα πάρουμε κωδικοποιημένα και εσείς να μου πείτε πού θέλετε να δώσουμε έμφαση. Εγώ θα ήθελα λίγο να ρωτήσω, επειδή σας είδα και μιλήσαμε, δηλαδή ήσασταν στην ανοιχτή συγκέντρωση, αν μείνετε ικανοποιημένος από όλα όσα συζητήθηκαν προχθές, παρουσία του Περιφερειάρχη του κ. Γαλιατσάτου και από έναν οδικό χάρτη με ερωτηματικό να τον βάλω, ο οποίος αναφέρθηκε εκεί. Κύριε Κουνιά, κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι μπορεί να πει κάποιος ότι είναι ευχαριστημένος και εγώ από όσο είδα ούτε ο κύριος Περιφερειάρχης δεν ήταν ευχαριστημένος. Mm-hmm. Είμαστε αρκετά καθυστερημένοι. Εγώ καλοπροαίρετα θα πιστέψω και τον Δήμαρχο και τον κύριο Περιφερειάρχη σε αυτά και τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη σε αυτά που μας λένε. Υπάρχει γραφειοκρατία. Είναι δυστυχώς ο μεγάλος βραχνάς της χώρας. Και είναι τα πράγματα δύσκολα. Όμως η ανάγκη είναι επιτακτική, οι δρόμοι πρέπει να γίνουν. Το πρόβλημα, γιατί ακούω από πολλούς που λένε ότι εντάξει, και αν δεν γίνουν οι δρόμοι, δεν πρέπει να κοροϊδέψουμε τον κόσμο. Συμφωνώ τους τουρίστες, δηλαδή να τους πούμε τα φτιάξαμε, τα έχουμε φτιαγμένα, γιατί αυτό θα είναι χειρότερο. Mm-hmm. Θα πηγαίνουμε από το Ινδρύμι με καραβάκια. Μα το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Εντάξει, θα δουλέψουν τα καραβάκια. Εκεί πίσω είναι τόσος κόσμος όμως που περιμένει να δουλέψει. Είναι τόσα εστιατόρια, τόσα καταστήματα που πουλάνε, ξέρω εγώ, το μέλι τους, τα τοπικά προϊόντα. Αν τα αυτοκίνητα δεν μπορέσουν να πάνε οδικώς, δεν θα δουλέψουν αυτοί οι άνθρωποι. Θα είναι μια χαμένη χρονιά. Mm-hmm. Από την άλλη, όμως, κύριε Σκαταρέση, νομίζω ότι, υπάρχουν και κάποια θέματα ασφάλειας. Δηλαδή, μπορεί να θέλουμε, μπορούμε να ανοίξουμε τους δρόμους, γιατί τώρα τα βάζουμε εδώ πέρα με ένα φυσικό φαινόμενο. Δηλαδή, κόπηκε μια πλαγιά, έχουν κοπεί οι δρόμοι και έχω την εντύπωση ότι συζητήθηκε αυτό στην εκδήλωση. Ότι είναι μια αφορμή να γίνουν σωστά από τη στιγμή που θα γίνουν πάλι, με αυτή την καθυστέρηση, αλλά νομίζω ότι δεν θα είναι και μια επανεκκίνηση στην τοπική οικονομία. Συμφωνώ απόλυτα. Όπως το βάζετε και το θέτετε το θέμα αυτό, mm-hmm. αλλά πρέπει να πούμε το εξής. Να δούμε λοιπόν να γίνονται οι ενέργειες όπως πρέπει, να mm-hmm. τρέξουμε όπως πρέπει να τρέξουμε και αν δεν προλάβουμε θα πούμε παιδιά προσπαθήσαμε. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δοθεί ο δρόμος για να περάσει κόσμος αν δεν είμαστε σίγουροι ότι είναι ασφαλής. Σωστό. Γιατί αν συμβίουμε γίνεται κάτι, αυτό θα είναι ακόμα χειρότερο και θα είναι μεγαλύτερη δυσφήμιση για το νησί. Mm-hmm. Άρα λοιπόν πρέπει καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι θα πρέπει όποιος δρόμος δοθεί να δοθεί με ασφάλεια. Αν δεν μπορούμε να φτιάξουμε και τους δύο δρόμους, να φτιάξουμε τον έναν. Αλλά πάντως κάτι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να προσπαθήσουμε. Από την άλλη τίθεται και το θέμα με τους ανθρώπους αυτούς με το βοήθημιο που φωνάζουν ακόμα ότι δεν έχουν πάρει. Ναι. Έπρεπε να το έχουν πάρει. Και το πρόβλημα είναι ότι έχω ιδία άποψη στο θέμα αυτό της κολυσιεργίας των Υπουργείων. Mm-hmm. Γιατί να σας θέσω και ένα άλλο θέμα τώρα. Έχω κάνει τρεις συναντήσεις που έχουν σχέση με το φορολογικό που δεν πρέπει να πληρώσουμε μέχρι 28 Δευτέρου φόρους, ΦΠΑ, ό,τι χρωστάει ο καθένας μας. Mm-hmm. Δεύτερον, με τις ασφαλιστικές φορές και ποιο είναι το αποτέλεσμα. Έχω τηλεφωνική επιβεβαίωση ότι ναι, δεν πρέπει να πληρώσουμε τις ασφαλιστικές μας φορές. Mm-hmm. Δεν έχει πάει το χαρτί στο ΙΚΑ. Το ΙΚΑ λοιπόν εισπράττει κανονικά και θα κάνουν τι. Θα βγουν μετά από δύο μήνες και θα πούν παιδιά πούμε... από τον 11ο μπορούσατε να μην είχατε πληρώσει, αλλά εσείς πληρώνετε σαν κοροϊδά πέντε μήνες. Είχατε, δεν είχατε, μπορούσατε, δεν μπορούσατε. Δεν είναι κράτος αυτό, τώρα με συγχωρείτε. Okay. Κοροϊδευόμαστε δηλαδή και προσπαθούν να κοροϊδεύουν τον κόσμο να πάρουν τα χρήματα και να πούνε παιδιά, ναι, ας μην πληρώνατε. Και να το πούνε τώρα που είναι τα φώτα ακόμα λίγο πάνω στο νησί και μετά βεβαίως, ναι. Καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε, κύριε Σκαταρέση, πώς η λύση ποια είναι πάνω σε αυτό το θέμα. Τι γίνεται. Δυστυχώς είναι αν θα μπορέσει να ξεμπλοκάρει αυτό το κράτος και να δουλέψει όπως πρέπει να δουλέψει κάποια στιγμή. Εγώ δεν είμαι αισιόδοξος. Ελπίζω ο Δήμαρχος και ο Αντιπεριφερειάρχης και ο Περιφερειάρχης να προσπαθήσουν να παλέψουν και να φέρουν αποτέλεσμα. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Σκαταρέση. Θέμα πίεσης πολιτικής υφίσταται. Δηλαδή, μπορεί ο κύριος Γαλιατσάτος που είναι ΣΥΡΙΖΑ και ο Δήμαρχος που είναι ΣΥΡΙΖΑ να πιέσουν σε αυτή την κατάσταση, πιστεύετε εσείς? Αν δεν μπορούν, με συγχωρείτε τώρα, αν δεν μπορούν ο κύριος Δήμαρχος και ο κύριος Περιφερειάρχης που έχουν και την κυβέρνηση πάνω, τότε δεν ξέρω ποιος μπορεί. Μπορούμε να τα βάλουμε την γραφειοκρατία? Αυτό να ρωτιέμαι δηλαδή. Τώρα δεν ξέρω, εγώ ρωτάω. Είναι αφελέστατη η ερώτησή μου, αλλά δεν ξέρω. Γι' αυτό σας λέω. Δεν ξέρω πώς λειτουργούν, κύριε Κουνιά. Και εγώ δουλεύω με ιδιωτικονομικά κριτήρια και ξέρω, είμαι επικεφαλής κάπου, λέω αυτό,
και γίνεται και ψάχνω να βρω τρόπους να το κάνω. Σωστό, 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 σωστό αυτό που λέτε. Λέμε τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Μάλιστα, για να κλείσουμε λοιπόν αυτό το κεφάλαιο το πρώτο, εικάζω ότι οι δρόμοι δεν θα ανοίξουν το καλοκαίρι. Νομίζω αυτό το οποίο μου είπε και ο Σπύρος Φερμεντίτης που ήταν και τον έβγαλε αυτό στον πρίσμα, αλλά και ο κύριος Μελάς, οι δρόμοι δεν θα είναι έτοιμοι ιδιαίτερα αυτός των εγκρεμνών για το καλοκαίρι. Έτσι δεν είναι? Για να πω την αλήθεια, δεν το γνωρίζω. Δεν θέλω να λέω πράγματα που δεν γνωρίζω. Ο Δήμαρχος είπε ότι γίνονται οι προσπάθειες και ότι έστω και οριακά θα γίνει. Μάλιστα. Θα ανοίξουν δηλαδή. Και κάποια έργα τα οποία πρέπει να γίνουν για να μην ανοίξουμε απλώς τον δρόμο, αλλά να είναι ένας γερός, στέρεος δρόμος, θα γίνουν και από Σεπτέμβριο. Τουλάχιστον αυτή την πληροφόρηση είχα εγώ. Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Θέλω λίγο τώρα να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Αν έχετε ολοκληρώσει την τοποθέτησή σας, νομίζω ότι θα γίνεται κάθε μήνα μία συνάντηση, είπαν εκεί στο Δράκανο. Αυτό είπε ο κύριος Περιφέρειας και είναι σημαντικό αυτό να γίνεται για να βλέπουμε πώς προχωράνε οι εργασίες. Mm-hmm. Αν και δεν έχουμε πολύ χρόνο, μετρημένα τα πράγματα. Δεν έχουμε χρόνο, δεν έχουμε χρόνο. Η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω τώρα αν θέλετε λίγο να συζητήσουμε το θέμα των κοινόχρηστων χώρων. Δώσατε στη δημοσιότητα είχατε και μια συνάντηση εσείς και δώσατε και στη δημοσιότητα και μια επιστολή. Και δεν ξέρω αν ενημερωθήκατε και για την ανακοίνωση, αν διαβάσετε την ανακοίνωση του κ. Νικητάκη. Την ανακοίνωση, για να πω την αλήθεια, δεν πρόλαβα να τη διαβάσω. Να. Εγώ αυτό που θέλω να πω, mm-hmm. και δεν θα ήθελα να επεκταθούμε σήμερα σε αυτό, γιατί είχα μια συζήτηση με τους συναδέλφους χθες και mm-hmm. με τους ευρωβουλευτές για κάποια πράγματα που πρέπει να συζητήσουμε με τον κύριο Νικητάκη. Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι προσπαθούμε να επιβιώσουμε σε ένα περιβάλλον εχθρικό, δεν θα πω αφιλόξενο πλέον, θα πω εχθρικό περιβάλλον και από την πλευρά της κυβέρνησης και γενικά. Και θα πρέπει λοιπόν όλοι να βάλουμε λίγο νερό στο κρασί μας και να αφήσουμε τους ανθρώπους αυτούς να δουλέψουν, να εισπράξουν χρήματα, να μπορέσουν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στο κράτος, στους προμηθευτές και στους υπαλλήλους τους. Ναι. Ακόμη και στο Δήμο. Mm-hmm. Σε διαφορετική περίπτωση δεν νομίζω ότι θα πάρει κανείς χρήματα. Και αυτό δεν είναι καλό για κανέναν. Θα πρέπει λοιπόν ψύχρεμα να δούμε τα πράγματα και να μπορέσουμε να κάνουμε κάποιες υποχωρήσεις και οι μεν και οι δε, έτσι ώστε δεν πρέπει να τραβήξουμε την κατάσταση στα άκρα. Mm-hmm. Πρέπει και αυτοί οι άνθρωποι να δουλέψουν. Διάθεση υπάρχει για υποχώρηση, πιστεύετε, κύριε Σκαταρέση? Δεν ξέρω. Για να πω την αλήθεια, δεν γνωρίζω. Μάλιστα. Δεν γνωρίζω. Εγώ θα κοιτάξω να κάνω και μια συνάντηση και με τον κύριο Δήμαρχο, γιατί έχουμε και κάποια άλλα θέματα να συζητήσουμε. Mm-hmm. Και θα θέσω και αυτά τα θέματα εκεί να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Είναι αρκετά τα προβλήματα δηλαδή. Ναι, είναι πολλά τα προβλήματα. Καταλαβαίνουμε και την αγωνία βεβαίως των επαγγελματιών για το καλοκαίρι αυτό, για τη σεζόν. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, και θα περάσουμε και σε ένα άλλο θέμα, στο οποίο βλέπω και την παρέμβασή σας και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζετε την αγωνία σας ότι όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες είμαστε υποδιωγμό, διότι για μία τριετία, αν δεν κάνω λάθος, δεν θα έχουμε καμία φοροελάφρυνση. Έχουμε τον ΟΑΕ, ο οποίος είναι θηλιά στο λαιμό μας. Κύριε Σκαθαρές, από την άλλη, τώρα μας ακούνε στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή και λένε η Λευκάδα είναι ένας τουριστικός προορισμός. Έχει την ίδια τέτοια προβλήματα που μπορεί να έχει, για παράδειγμα, η Άρτα? Θα συμφωνήσω ότι οι γύρω περιοχές από εμάς μπορεί να μην είναι σε τόσο καλή κατάσταση, να είναι χειρότερα από εμάς, δεν έχουν τον τουρισμό, είναι σημαντικό αυτό το κομμάτι, όμως και εδώ τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, κύριε Σκαθαρέ. Είναι πολύ δύσκολα γιατί ναι μεν δουλεύουμε πολύ, βγάζουμε χρήματα πολλά, τι μένει στο τέλος, πέστε. Τίποτα. Εγώ θα κάνουμε ένα απλό λογαριασμό. Εισπράττει ένα κατάστημα 100 ευρώ. Από το κατοστάρικο αυτό πρέπει να πληρώσει 28% μας λέει τώρα το κράτος φόρο, 28% προκαταβολή για την επόμενη χρονιά, 23% ΦΠΑ και μετά πρέπει να πληρώσουμε νίκια, ρεύματα, τηλέφωνα, ΙΚΑ, μισθούς, ΦΠΑ, ΟΑΕ, τους προμηθευτές μας για τα εμπορεύματα και να μείνουν και χρήματα για μας. Ναι. Αυτό πρέπει να είσαι μάγος για να το κάνεις πλέον. Ναι. Δυστυχώς πρέπει να είσαι μάγος αυτό για να μπορέσεις να το κάνεις. Δεν γίνεται. Και βεβαίως δεν ξέρω ποια είναι πραγματικά αυτό που λέει, γιατί το βιώνουμε όλοι και νομίζω ότι δεν είναι και η στόχευση της κυβέρνησης να στηρίξει την ιδιωτική πρωτοβουλία, γιατί νομίζω ότι δεν την ενδιαφέρει τη δεδομένη χρονική στιγμή. Προτιμά να
στηρίζει τους οικονομικά αδύνατους, όπως λένε τουλάχιστον δημόσια. Αλλά από την άλλη, ποια είναι η εναλλακτική, κύριε Σκιαδαρέση? Δεν ξέρω δηλαδή ποιες είναι οι αντιπροτάσεις που μπορεί να μην ακούει η κυβέρνηση. Γιατί αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω τώρα για το ασφαλιστικό, ποια είναι η γνώμη σας, είναι μια βόμβα που έχει σκάσει. Και από την άλλη, είναι το δίλημα τώρα. Λένε να κοπούν οι συντάξεις και... ή να τονωθεί η ιδιωτική πρωτοβουλία και να παραχθούν νέες θέσεις εργασίας. Πέστε μου λοιπόν τώρα τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να πληρώσουμε εμείς που έχουμε τα καταστήματα, τις επιχειρήσεις, οι επαγγελματίες, οι γιατροί κλπ. Όλοι, να πληρώσουμε εμείς για να πάρει τη σύνταξή του ποιος. Για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, κύριε Κουνέκη. Γιατί καλά είναι να λέμε ότι εμείς απασχολούμαστε και μας ενδιαφέρει για αυτό που δεν έχει να τον βοηθήσουμε. Για να πάρει τη σύνταξή του αυτός που παίρνει 3.500 το μήνα σύνταξη, μετά από 6 χρόνια στα μνημόνια. Για να πάρει τη σύνταξή του αυτός που παίρνει 3.000, αυτός που παίρνει 2.500. Πού θέλετε να το βάλουμε αυτό το ταβάνι όταν κάποιος δεν παίρνει καθόλου σύνταξη? Όταν έχουμε 1,5 εκατομμύριο άνεργους στον ιδιωτικό τομέα. Πού να το βάλουμε αυτό το ταβάνι σε αυτή τη σύνταξη? Και να ακούω και κάθε μέρα ότι μα εγώ έχω πληρώσει. Ποιος έχει πληρώσει, κύριε Κουνιάκη, σε αυτή τη χώρα? Ναι. Αυτό που δεν περίμενα ποτέ να ακούσω, το άκουσα από ένα δημόσιο υπάλληλο πριν από λίγες μέρες και θα πω και σε ποια υπηρεσία, στο ΙΚΑ. Και μου είπε ότι η μόνη που δεν πρέπει να κοπεί η σύνταξη είναι των ελευθέρων επαγγελματιών, διότι εσείς πληρώσατε και τις φορές σας. Σωστό. Εμείς θεωρητικά πληρώσαμε. Αυτό δεν το είχα ξανακούσει από δημόσιο υπάλληλο και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση πραγματικά. Ναι. Θέλω λίγο, έχω ένα ερώτημα εδώ, ακροατή, και θέλει την επίσημη γνώμη σας ως πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου για τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Αν θεωρείτε ότι πλήττεται η αγορά από τα μπλόκα, με ρωτάει εδώ ο Δημοσθένης. Φυσικά και πλήττεται η αγορά. Φυσικά και πλήττεται. Εγώ δεν θέλω να τα βάλω με τους αγρότες, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να λέμε αλήθειες και να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Οι αγρότες είναι μια κατηγορία ανθρώπων και για να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα. Όταν συζητάμε για αγρότες, να ξέρουμε τι λέμε τώρα. Είναι σαν τις επιχειρηματίες. Είναι ο επιχειρηματίας που έχει 10 εργοστάσια και είναι και ο επιχειρηματίας που έχει ένα σουβλατζίδικο. Δεν είναι οι αγρότες όλοι το ίδιο. Οι αγρότες στην περιοχή μας, ποιοι αγρότες τώρα? Στην Πρέβεζα ή στην Ετωλοκαρνανία? Οι αγρότες είναι στη Θεσσαλία και στη Μακεδονία και στην Πελοπόννησο, με χιλιάδες στρέμματα ο καθένας, με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ επιδοτήσεις. Άκουσα κάποια στιγμή ότι παίρνουν αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ 300.000 ευρώ. Ναι. Με τι νούμερα είναι αυτά? Για αυτούς τους αγρότες να συζητήσουμε? Ή να συζητήσουμε για τον καημένο που προσπαθεί και νοικιάζει το χωράφι από κάποιον άλλον ή το χάλασε τα 10, 20, 50 στρέμματα που έχει μαρούλι ή ντομάτα τη βάζει ο καιρός και δεν μπορεί να βγάλει τα έξοδα του? Για αυτούς φυσικά και συμπάσχουμε. Για τους μεγαλοαγρότες όμως που τόσα χρόνια αρμέγαν όλες τις επιδοτήσεις, όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά, όλοι τις τα δίνανε. Κατεβαίναμε στον δρόμο λοιπόν το χειμώνα που δεν είχαμε δουλειά, κλείναμε τα πάντα και λέγαμε άντε τώρα εμείς, δώστε τα μας. Τα παίρνανε. Και βέβαια, εγώ θα δώσω και μια άλλη παράμετρο, συμπάσχοντας βεβαίως τον αγώνα των αγροτών, αλλά από την άλλη και εμείς, σαν ελεύθεροι επαγγελματίες, όλα αυτά τα οποία λέτε ότι θα πληρώσουμε, τα αντιμετωπίζουμε και χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο. Με τη λογική του ότι και εμείς ανεβαίνουμε το δικό μας Γολγοθά και δεν βλέπουμε την ελπίδα και την επόμενη μέρα. Έτσι δεν είναι, κύριε Σκαδαρέση? Ακριβώς αυτό είναι. Και εγώ θα σας πω κάτι. Θέλω να είμαι. Λέω κάποια πράγματα, έχουμε πει πολλά κατά καιρούς και αυτά που λέω τα λέω από την πρώτη μέρα μέχρι την τελευταία. Δεν θέλω να γίνω μαρεστός. Θέλω να λέω αλήθειες όσο μπορώ. Έχουμε λοιπόν ένα ελεύθερο επαγγελματία, ο οποίος πληρώνει 450-480 ευρώ το μήνα για τη σύνταξή του και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ποια? Έχουμε γιατρούς? Τίποτα. Και τι πληρώνουμε εμείς? Να σας πω τι πληρώνουμε, γιατί τώρα θα σας πάρει δυστυχώς και εσάς η μπάλα. Να πληρώσουμε λοιπόν για τον ΟΓΑ. Υπεροογά για αγρότες. Να πληρώσω εγώ μέσα από τα χρήματα που δίνω για την ασφάλειά μου, για την... ακούσατε αυτό τώρα, συγγνώμη. Α, ναι. Πληρώνω και, όταν πληρώνω ΙΚΑ εργαζομένου, πληρώνω και για τις κατασκηνώσεις των παιδιών των εργαζομένων μου. Ναι. Ποια παιδιά πάνε κατασκηνώσεις, δεν καταλαβαίνω. Και μιλάμε για ποσά που μαζεύουν. Αυτά δείχνουν ένα όνομα η κάθε κυβέρνηση, ονοματίζει κάτι, ένα χαράτσι που βάζει, και ανάθεμα και πάει για αυτό που το ονοματίζει στο τέλος. Πληρώνουμε εμείς λοιπόν τώρα σαν επιμελητήρια, να ξέρετε, πληρώσαμε το 2014
750.000 ευρώ νομίζω ή 800 mm-hmm. υπερταμείου νομικών. Ναι. Πληρώνουμε μέσα από το αγγελιώσιμο για το Ταμείο των Δημοσιογράφων. Μας πληρώνουμε, λοιπόν, ναι, πληρώνουμε λοιπόν για όλα και μετά στο τέλος ακούμε και τους οποιοδήποτε ταμείο και λέει το δικό μου το ταμείο θα πας να το βάλεις μαζί με του ΟΑΕ. Δεν τα ξέρουν αυτά και φαγηρημένο, διαλυμένο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Φυσικά από την άλλη κυβέρνηση τι κάνει τώρα. Έχει 300.000 οι οποίοι περιμένουν οι άνθρωποι να πάρουν εφάπαξ και σύνταξη που δεν υπάρχει, δεν έχουν λεφτά να τους τα δώσουν. Και πάει τώρα να πάρει. Τα λεφτά από το Ταμείο των Δημοσιογράφων, τα λεφτά από το Ταμείο των Γιατρών, τα λεφτά από το Ταμείο των Δικηγόρων, τα λεφτά από όλα τα ταμεία που έχουν κάτι παραπάνω, να πληρώσει λοιπόν αυτά τα πράγματα και μετά σας λέω εγώ τα πλήρωσε. Τα φάγαμε και αυτά, όπως φάγαμε και όλα τα άλλα τα προηγούμενα χρόνια. Και τι γίνεται. Και τι θα γίνει μετά. Θα κλείσουν οι επιχειρήσεις. Αφού θα κλείσουν, θα εισπράττουν λιγότερες φορές. Μα και αυτοί που δεν κλείνουν δεν έχουν να πληρώσουν. Κάθε μέρα πληρώνουν ακόμα πιο λίγοι. Και την επόμενη χρονιά πώς θα δώσουν τις συντάξεις αφού δεν θέλουν να τις μειώσουν. Σωστό αυτό. Είναι φαύλος κύκλος. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα να συνεχίσει. Αυτό και σκαταρέσει. Ο μόνος τρόπος που να βγούμε από την κρίση, κύριε Κουνιάκη, είναι η ανάπτυξη. Και να μην πετάμε μια κουβέντα ανάπτυξη. Πρέπει λοιπόν να ξαναπροσλάβουμε κόσμο. Οι 1,5 εκατομμύρια άνεργοι στον ιδιωτικό τομέα πρέπει να βρουν δουλειά. Πού θα βρουν δουλειά, όχι στο δημόσιο φυσικά. Πρέπει να προσλάβουμε εμείς. Πώς θα προσλάβουμε εμείς, τι τους λέμε. Ανοίξτε αυτό το ΕΣΠΑ, αυτά τα 30 δισεκατομμύρια που τα ακούμε και τα ξανακούμε, βάλτε τα μπροστά, τραβήξτε μπροστά βαρύ τα χρήματα, δώστε τα στις επιχειρήσεις να προσλάβουμε και βάλε στόχο τα επόμενα 3 χρόνια 50-60.000 εργαζόμενους το χρόνο, mm-hmm. ακόμα και επιδοτούμενους να τους μας δώσουν, θα κινηθεί το χρήμα. Στην πραγματικότητα το κράτος δεν θα πληρώσει τίποτα. Τίποτα δεν θα πληρώσει. Θα πάρει τα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα τα ρίξει στην αγορά. Γιατί δεν ανοίγουν τα προγράμματα. Συζητάμε τώρα, άνοιξε σήμερα λέει ένα πρόγραμμα παραμύθια. 50-100 εκατομμύρια. Να κάνει τι. Ποιος να πάρει τα χρήματα, ποιος να τα πορτοπάρει. Δεν κάναν πρόγραμμα μεταφοράς χρημάτων από τη μια χρονιά στην άλλη, από το 2015 στο 2016. Μείναν λοιπόν επιχειρήσεις οι οποίες δεν τελειώσανε τα προγράμματά τους που είχαν την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, mm-hmm. με capital control και με όλα αυτά, πώς να μπορέσουν οι άνθρωποι να τελειώσουν. Αποτέλεσμα, χαθήκαν εκατομμύρια από την αγορά. Ναι. Από όλους μας. Δεν κινείται έτσι. Είναι ασφυκτική η κατάσταση, κύριε Σκαταρέση. Και δεν ξέρω πραγματικά. Εγώ αυτό το οποίο με προβληματίζει είναι ότι δεν βλέπω μια στρατηγική και ένα σχέδιο. Δηλαδή, πηγαίνουμε αυτή τη στιγμή και αρμέγουμε και βρίσκουμε να αρμέξουμε ό,τι υπάρχει, γνωρίζοντας ότι μια φοροδοτική ικανότητα και των επιχειρήσεων που έχουν και ένα απόθεμα και μια κατάσταση καλή έχει εξαντληθεί. Και αναρωτιέμαι. Κύριε Κουνιέκ, με συγχωρείτε. Πέστε μου, ποια είναι αυτή η παροιμία η Κινέζικη που ξέρουμε όλοι. Όλοι. Μάθε κάποιον να ψαρεύει και μην του χαρίζεις ψάρια. Αντί λοιπόν να κοιτάξουμε να βρουν δουλειά στον κόσμο να δουλεύει, τον βάλουν στο Ταμείο Ανεργίας και φωνάζουμε να παίρνει περισσότερα χρήματα στην ανεργία. Δεν λέμε, βάλτε ένα παιδί μου να δουλεύει σε μια επιχείρηση και αντί να του δίνεις χρήματα να κάθεται, δώσου τα χρήματα για να δουλεύει. Δεν το κάνουμε αυτό. Να πάρουμε λοιπόν από κάποιον που βγάζει κάτι παραπάνω σήμερα, να δώσουμε στον κακομοίρη ένα πιάτο φαΐ. Δεν του βρίσκουμε δουλειά να έχει και φαγητό, να πάρει και παπούτσια, να πάρει και ρούχα. Ναι. Είναι λάθος νοοτροπία, εγώ νομίζω. Αυτό είναι το πρόβλημα στην όλη ιστορία. Κύριε Σκαταρέση, ολοκληρώνοντας τη συζήτηση, νομίζετε ότι αν είχαμε μία άλλη κυβέρνηση τώρα, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή, γιατί τώρα, κάνοντας λίγο το συνήγορο του διαβόλου, δεν... όταν άλλαξε κυβέρνηση, ήμασταν σε μια πάλι δύσκολη κατάσταση και πληρώναμε πάλι πολλούς φόρους. Δεν ήμασταν στην καλύτερη κατάσταση και χειροτέρεψε. Ήμασταν σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Κύριε Κουνιάκη, δεν μου επιτρέπεται να κάνω πολιτική. Σαν πρόεδρος του επιμελητηρίου, σωστό. Δεν μου επιτρέπεται γιατί εκπροσωπώ όλους. Μα όλους, από το κουκουέ μέχρι άκρα δεξιά. Δεν με ενδιαφέρει τι χρώμα έχει και τι κάνει. Όμως, δεν μπορεί κανείς να μην πει ότι δυστυχώς επιδεινώθηκε το κλίμα. Εγώ σας μιλάω ειλικρινά, αν βάλετε παλιότερες συνεντεύξεις, το έχω πει από πρώτη στιγμή. Ναι. Εγώ θέλω και κάνω το σταυρό μου να πετύχει η κυβέρνηση. Γιατί αν η κυβέρνηση πετύχαινε, καλό θα ήταν για όλους μας. Δυστυχώς όμως ο χρόνος αυτός ήταν καταστροφικός. Δηλαδή αυτό που έγινε με τα capital control, δεν μπορείτε να φανταστείτε με όποιον και να συζητήσετε, του έχει δημιουργήσει ένα θέμα από το μεγαλύτερο επιχειρηματία μέχρι το μικρότερο. Έχει διαλύσει την αγορά κυριολεκτικά. Δεν δουλεύει τίποτα. Εγώ να σας πω το προσωπικό μου,
έχω χάσει πάνω από 1500 ευρώ το μήνα από τις δουλειές μου, αυτό το πράγμα. Ναι. Πώς θα μπορέσει να τα απεξέλθει. Ο καθένας από κάποιος άλλος 2, κάποιος άλλος 12, κάποιος άλλος 200, 150 ευρώ. Ναι. Και μόνο εγώ αντιλαμβάνομαι σε αυτό το οποίο θέλετε να πείτε, ότι μόνο κάποιος που μπορεί να γνωρίζει τι σημαίνει και ιδιωτική πρωτοβουλία, που έχουμε την αγωνία κάθε μήνα το μαγαζί να τα φέρει για να πληρώσει υποχρεώσεις, μπορεί να κατανοήσει τη δύσκολη αυτή κατάσταση. Και μπορώ να καταλάβω και την αρχική σας τοποθέτηση, ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος και στους κοινόχρηστους χώρους και παντού. Από την άλλη όμως θα πρέπει να υπάρχει μια κατανόηση στις δύσκολες στιγμές που βιώνει η τοπική οικονομία και σε ένα νησί το οποίο θα φέρει τουρισμό το καλοκαίρι, αλλά από την άλλη ό,τι και να εισπράττει ο ελεύθερος επαγγελματίας το πληρώνει αυτή τη στιγμή για να στηρίζει προφανώς τις συντάξεις. Γιατί σε λίγο θα πληρώνουμε περισσότερες συντάξεις από ότι ο ενεργός οικονομικά πληθυσμός. Ακριβώς. Και να πω, κύριε Κουνιάκη, ότι θα κάνω έκκληση αυτή τη στιγμή και στον Δήμαρχο να δει το θέμα λίγο θετικά, διότι δεν είναι, αυτή τη στιγμή είμαστε σε πόλεμο. Ναι. Δεν μπορείς λοιπόν όταν είσαι σε πόλεμο, αντί να έχεις στόχο να βγεις, να νικήσεις, να σκέφτεσαι να δεις τώρα ποιος έβαλε στραβά το καπέλο ή ποιος έχει έξω το πουκάμισο από το παντελόνι. Ωστόσο όμως, κυρίες και κύριοι, μην φτάσουμε και στην άλλη άκρη. Όχι, σε καμία περίπτωση. Είπα ότι θα πρέπει να υπάρχουν κανόνες, δεν το συζητάμε αυτό. Θα πρέπει, εγώ αυτό είπα και στους συναδέλφους προχθές που συναντηθήκαμε, θα πρέπει να υπάρχουν κανόνες και σε κάποια πράγματα έχει δίκιο και ο Δήμος, σε κάποια πράγματα όμως, πρέπει γι' αυτό θέλω να καθίσουμε, να συζητήσουμε, να τα βάλουμε κάτω, να κάνουμε και οι δύο τις αμοιβαίες υποχωρήσεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε μαζί να προχωρήσουμε. Γιατί είναι μαζί, δεν είναι ξεχωριστά τα πράγματα. Ναι. Δηλαδή δεν είναι ο Δήμος εχθρός, και ούτε πρέπει να είναι με τις επιχειρηματίες, ούτε επιχειρηματίες με τον Δήμο. Ναι. Οι επιχειρηματίες θα δουλέψουν, βγάζουν χρήματα, θα έχουν χρήματα να πληρώσουν το νερό τους, την αποχέτευσή τους, τα σκουπίδια τους, τις εισφορές προς το Δήμο, το 0,5 και όλα αυτά που εισπράττουν. Και να γεμίζει και το ταμείο του και ο Δήμος. Γιατί άμα δεν έχει ο, να το δώσει. Ακριβώς, και όλοι ευχαριστημένοι θα είμαστε. Μάλιστα. Θα βάλουμε μια ανατελεία, κύριε Σκαθαρέση. Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς θα μας δοθούν οι αφορμές, γιατί εμείς εδώ το θέμα αποκατάστασης της βλάβης με το δημοσιογραφικό μας βλέμμα θεωρώ ότι όλοι και εσείς με το θεσμικό σας ρόλο θα πρέπει να ασκούμε πιέσεις στην κρατική μηχανή για να ανταποκριθούν. Δηλαδή δεν πρέπει να το αφήσουμε το θέμα να πέσει, διότι όπως καταλαβαίνετε υπάρχει μια αγωνία να αποκατασταθούν οι σοβαρές ζημιές και βεβαίως το νησί να βρει πάλι τους ρυθμούς του. Και ας ελπίσουμε ότι η πρωτοβουλία και του Περιφερειάρχη θα συνεχιστεί και δεν θα είναι μόνο για επικοινωνιακούς λόγους. Υπάρχουν βεβαίως και αντίθετες φωνές. Απλά πρέπει να τα βλέπουμε όλα αυτά τα πράγματα με μια ψυχραιμία, γιατί ξέρετε κάτι τώρα. Υπάρχει και μια μιζέρια πολλές φορές και ένα παράπονο για το παράπονο, κύριε Σκαδαρέση. Δηλαδή, εγώ το βλέπω επειδή παρακολουθώ και το Δημοτικό Συμβούλιο. Υπάρχει μια κολυσιεργία. Ωστόσο, ακούγοντας όμως και τη διαδικασία, δηλαδή όταν είπε ο Δήμαρχος προχθές ότι για να κηρυχτεί το νησί σε κατάσταση έκτασης ανάγκης, πρέπει να περιμένουμε και από τους όμορους νομούς να δούμε ποιες είναι οι βλάβες τους και τι πραγματικά ζητάνε. Δηλαδή, εξηγεί μια γραφειοκρατική διαδικασία, την οποία οφείλουμε να τη μεταφέρουμε στον κόσμο που υποφέρει, αλλά πρέπει να ξέρει πώς γίνεται η όλη διαδικασία. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Δεν είναι πατάνω κουμπί και γίνεται. Δυστυχώς. Όπως το λέτε, δυστυχώς. Εγώ καταλαβαίνω και τον Δήμαρχο, έχει δίκιο σε ορισμένα πράγματα και ο Περιφερειάρχης, πρέπει όμως όλοι να επιταχύνουμε όσο μπορούμε λόγω της σεζόν. Και επειδή και παλιοί λέγανε ο σεισμός είναι σωσμός, εγώ νομίζω ότι οι υποδομές και καλύτερες θα γίνουν, να έχουμε λίγο υπομονή. Αυτό. Αυτή τη χρονιά μπορεί να είναι λίγο δύσκολα. Λίγο εγώ δύσκολα. Νομίζω του χρόνου τέτοια εποχή θα είμαστε πάρα πολύ καλύτερα από ότι. Και νομίζω ότι είναι και μια αφετηρία. Και νομίζω ότι είναι μια αφετηρία από τη στιγμή που θα φτιαχτούν από την αρχή κάποια πράγματα να γίνουν σωστά. Εκεί είναι το θέμα. Και να μην γίνουν μπαλώματα. Μόνο και μόνο για να πούμε ότι θα το ανοίξουμε. Ακριβώς. Δηλαδή προτιμότερο να καθυστερήσουμε λίγο και να γίνει σωστό το έργο. Ακριβώς. Και να χαλάσουμε 12.000 για το έργο, για παράδειγμα. Και όχι να θέλουμε 10 σήμερα και μετά από 3 χρόνια 4 ξανά. Γιατί τι είδαμε. Είδαμε από τον προηγούμενο σεισμό κτίρια τα οποία είχαν επισκευαστεί, οι δρόμοι κλπ. Να ξανά έχουν πάλι πρόβλημα. Ακριβώς. Οπότε λοιπόν τρύπα στο νερό. Απλά δεν το καταλαβαίνουμε τώρα γιατί κοιτάμε μόνο τους 2 επόμενους μήνες. Αλλά το κακό θα είναι μακροπρόθεσμο.
σεβασμό. Και καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο τώρα, δεν σας το λέω. Είναι δύσκολο, αλλά αυτό το οποίο με όσους συνομιλώ και με τον κύριο Λογοθέτη που μίλησα, τον πρώην Δήμαρχο Απολωνίων και με τον Σπύρο Φερμεντίτη που ήταν εκεί, πρέπει να γίνουν σωστά τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Είναι μία αφετηρία να μπουν κάποιες βάσεις. Δηλαδή, από αυτό το κακό που έγινε και μας έχει πληγώσει όλους, να δούμε πώς μπορούμε να βγάλουμε το καλό. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Σίγουρα, και να καταλάβουμε όμως και τον κόσμο, κύριε Κουνιάκη. Βεβαιότατα. Λέει, εγώ αν δεν δουλέψω φέτος, πώς θα πληρώσω το κράτος. Και τι, έτσι, και τι με νοιάζει εμένα μετά από 5 χρόνια θα ξανακάνει σεισμό, θα ξανακάνει και θα χαλάσει πλοιολόγος. Σωστό, κύριε Σκαθαρές. Είναι αλήθεια. Γιατί και ο άλλος τώρα που σου λέει, ναι, πάρα πολύ καλά, αλλά δεν μου δίνεις μια φοροελάφρυνση να με αφήσεις ένα χρόνο να μην πληρώσω. Έτσι, αυτό. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή να μου πεις, γιατί το είπε και ο κύριος Μελάς εχθές και οφείλω να είμαι δίκαιος. Είπε ο κύριος Μελάς, ναι, αλλά ωραία, να τους φτιάξουμε λίγο τους δρόμους. Αλλά που δεν μπορεί να πάει ο αγρότης, για παράδειγμα, στα μελίσια του που έχουν καταστραφεί, τι θα κάνει. Πώς θα πληρώσει, για παράδειγμα, σε 2 μήνες πήραμε μια παράταση, πώς θα πληρώσει τις εισφορές του και το φόρο του μεθαύριο που θα έρθει να τους ζητήσει. Θα έπρεπε αυτά να τα παγώσει. Ακριβώς. Για μένα θα έπρεπε για 2 χρόνια να τα παγώσει. Ακριβώς. Κύριε Σκαθαρέση, σας ευχαριστώ. Συγγνώμη, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση. Να είστε καλά. Λοιπόν.